Έλα να πει τελικά, δεν θα προλάβουμε. Δεν έχω ετοιμάσει τίποτα. Έχω βράσει μόνο το κοτόπουλο. Εντάξει. Θα τρως κρυθαρά και θα κάνεις κρίτσι-κρίτσι. Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Λέγε. Λοιπόν, θα χρειαστούμε εδώ με την κουτάλα μου μανιταράκια, καροτάκι, εδώ, κολοκυθάκια, κρεμμυδάκι, κρυθαράκι, αλάτι, λεμόνι, ελαιόλαδο και πιπέρι. Και το κοτόπουλο που είναι σπιτός. Και κλασικά το κοτόπουλο, το οποίο γενικά κοτόπουλο, ένα ολόκληρο, μισό, ένα τέταρτο, ό,τι έχουμε. Θέλουμε και μπούτι και στήθος, θέλουμε και τα δύο μέσα. Σε μπόλικο νεράκι, τα έχουμε βράσει, μέχρι να μαλακώσει το στήθος. Ωραία. Δεν χρειάζεται να βράζεις για πάντα. Ένα κοτόπουλο το οποίο είναι κομμένο, ρε παιδί μου, στη μισή ώρα. Okay, ωραία. 25 λεπτά είναι έτοιμο. Κομμένο κοτόπουλο. Μέχρι να γίνει αυτό, εμείς τι κάνουμε. Το σταυρό μας, ξέρω. Μέχρι να ετοιμάσεις το κοτόπουλο. Ναι. Πες ότι τώρα ξεκινάμε και τα άσχετα που εσύ το έχεις ετοιμάσει και το βράζουμε. Ψιλοκόπουμε τα λαχανικά. Ωραία. Τα έχουμε ψιλοκόψει ως δία μαγείας. Και τι κάνουμε μετά. Έχει ένα πολύ, δεν θες να μου πεις. Πάμε πάνω στη φωτιά. Λοιπόν, υπάρχουν πολλοί τρόποι να κάνουμε μια σούπα και όσο μια κοτόσουπα, ρε παιδί μου. Συνήθως όμως είναι νερό, το κοτόπουλο μέσα, ένα κρεμμύδι, λίγο ρύζι, αυγολέμονο και έξω από την πόρτα. Okay, συνήθως. Ναι. Αυτή είναι η δικιά μου εκδοχή, η οποία... Είναι πιο γρήγορη από την κλασική κοτόσουπα. Είναι πιο νόστιμη. Α, το γιατί το έχει αγοράζω. Και άλλα πράγματα μέσα. Έχει και άλλα λαχανικά. Πέρα από το κλασικό κρεμμύδι που βάζουμε μέσα. Πατάτα νομίζω βάζουν συνήθως. Όχι. Ναι. Εμένα μου αρέσει με πατάτα, αλλά δεν με ρώτησες για να μου βάλεις και εμένα κάτι που μου αρέσει αυτή τη συνταγή. Τι σου αρέσει να βάζεις την κοτόσουπα μέσα. Πατάτα. Ωραία. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και πατάτα. Okay. Δεν είναι χρόνος, έτσι είναι. Λογικό. Εγώ αυτή ως πρέπει ταυτοχρόνως να κάνεις, μένει η δουλειά μου να μιλάω εδώ. Λοιπόν, σας τραγουδίστες που χορεύουν και με τραγουδάνε ταυτοχρόνως. Βέβαια, πώς θέλει. Okay. Σωστά, πολύ σωστά. Λοιπόν, κατσαρόλα και ξεκινάμε να σοτάρουμε κρεμμύδι και καρότο. Α, καλά τα ξεκίνησα να τα φέρουμε. Ναι. Δυναμώνουμε τη φωτιά. Σοτάρουμε τα λαχανικά. Αφού το ξέρεις το ψυχαναγκασμό μου, δεν μπορώ να είμαι στη μέση. Λοιπόν, αφήνουμε τα λαχανικά σιγά σιγά να τσιγαρίζονται ή να σοτάρονται. Πείτε τα όπως θέλετε. Εδώ έχουμε μία κατσαρόλα στην οποία, από δίπλα μάλλον, έχουμε βράσει το κοτόπουλο. Ωραία. Και άλλη μία η οποία είναι άδεια. Θα χρειαστούμε ένα σωροτήρι, θα το βάλουμε στην άδεια την κατσαρόλα. Ναι. Ναι. Στην άδεια την κατσαρόλα. Ωραία. Και θα σουρώσουμε το κοτόπουλο. Να μπει το ζουμάκι καθαρό μέσα, χωρίς κοκαλάκια, χωρίς ίνες, χωρίς διάφορα. Okay. Και εύκολο. Θα κρατήσουμε το κοτόπουλο, θα το πάρεις εσύ και θα το ξεψάχνεις. Μάλιστα. Καλό. Καλά. Ωραία. Έλα από εδώ. Βάλω το χεράκι σου και κάνω το σουρωτήρι. Μάλιστα. Ναι. Έτσι πρέπει να το κρατάω, θέλει να βοηθήσει. Θα το κρατάς έτσι και εγώ θα σου δώσω το κοτόπουλο. Πολύ ωραία. Θέλω να σου πω, μητέρα, ότι η ίδια διαδικασία, αυτό που θα δεις τώρα, μπορεί να γίνει και με κάτι άλλο. Δηλαδή, μπορεί να βράσεις μοσχάρι και να βάλεις ακριβώς τα υλικά. Μπορείς να βράσεις ψάρι και να κάνεις ψαρόσουπα. Γιατί όχι. Εντάξει, γιατί όχι. Λοιπόν, φέρουμε εδώ πέρα την κατσαρόλα, δυναμώνουμε τη φωτιά και θα βάλουμε μέσα στο κρυθαράκι. Το κρυθαράκι που βάλω εγώ είναι χοντρό. Ευχαριστώ. Μπλουμ. Λίγο πιο μπροστά εδώ, να συγχωρείς. Ωραία. Ναι. Βάλαμε. Λοιπόν, πάμε άλλη μια φορά γιατί μας μπερδεύεις. Με μπερδεύεις πάρα πολύ. Δεν με είχα κάνει εγώ, πώς σε μπερδεύω. Βάλαμε την κατσαρόλα με το ζωμό που έχουμε σουρώσει το βρασμένο κοτόπουλο. Ωραία. Στη φωτιά. Μάλιστα. Εντάξει. Ναι. Και έβαλες μέσα λίγο κρυθαράκι. Όταν θα βάλεις κρυθαράκι στη σούπα, θέλει λίγο. Μην βάλεις πολύ, πάντα μπερδευόμαστε. Φαίνεται λίγο, είναι λίγο. Μόλις, θα φουσκώσει, μωρέ. Μόλις παγώσει η σούπα, γίνεται πάνω στα ριζότο μετά. Ω, καλά, το έχω πάθει εγώ πολλές φορές. Δυναμώνουμε τη φωτιά και τα αφήνουμε σιγά σιγά να πάρει μία βράση. Τέλεια. Ανακατεύουμε και τέλος. Λοιπόν, στη μία κατσαρόλα έχουμε το ζωμό με το κοτόπουλο που βράζει το κρυθαράκι. Στην άλλη κατσαρόλα από εδώ που έχει κλείσει και αυτή με έναν μαγικό τρόπο. Μα πώς το έχεις κάνει αυτό το μαγικό. Κάποιος άλλος το κάνει, αλλά. Έλα, Παναγία μου. Λοιπόν, τσιγαρίζουμε τα λαχανικά. Βάζουμε πρώτα το καρότο και το κρεμμύδι. Μια-δύο γυροβολιές να μαλακώσει λίγο. Και μετά βάζουμε και το κολοκύθι και το μανιτάρι. Και το μανιτάρι. Ναι. Δεν είναι πιο elegant υλικό, μην το καταστρέψουμε. Όχι, αλλά δεν μπορεί να το φάσει νερό βραστό. Πρέπει να έχει τσιγαριστεί και αυτό λίγο. Ωραία, να βάλω. Μανιτάρι. Τα υλικά, τα υπόλοιπα. Όχι. Κάνω αυτές τις δύο χειροβολιές για να βάλω. Ωραία, πάμε κολοκύθι. Εμά για 10 δευτερόλεπτα πια. Ανακάμψε. Μάλιστα. Και στο τέλος το μανιτάρι. Λοιπόν. Μ' αρέσει που είναι πολύχρωμο.
Θα μπορούσαμε να βάλουμε μέσα και πιπεριές, τρίχρωμες ή μόνο φλωρίνης. Που είναι πιο γλυκά και είναι πολύ νόστιμη και μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Mm-hmm. Στην πιπεριές θα τις βάλαμε στο τέλος, πολύ πολύ ψιλοκομμένες. Θα μπορούσαμε να δει κρυθαράκι να βάλουμε μέσα τραχανά. Θα μπορούσα να βάλω κάποιο άλλο ζυμαρικό εκτός από κρυθαράκι. Θα μπορούσα να βάλω το κλασικό ρύζι. Θα μπορούσα να βάλω σκιουφιχτά μακαρόνια. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, εγώ που το σκέφτομαι όση ώρα να κατέβω. Θα μπορούσαμε για να έχουμε μια πιο ωραία υφή να πολτοποιήσουμε αυτά τα λαχανικά και μετά να τα ρίξουμε μέσα. Ναι, φυσικά και θα μπορούσε. Μπορεί να κάνει τα πάντα. Κάτι πιο φαντασμαγορικό. Όχι. Μπορεί να κάνει τα πάντα σε μια σούπα. Αρκεί να είναι νόστιμη, παιδί μου, και να τρώγεται. Και να ρίξει του υπόλοιπου. Και τώρα εσύ να γκουρμεδιάζει, να αρέσει μόνο σε ένα και να μην τρώει κανένα. Δεν πειράζει. Εγώ που τη φτιάχνω, να είμαι και χαρούμενη. Ωραία. Να βάλω μανιταράκια. Όχι, αυτό ακόμα λίγο. Μάλιστα. Θέλουμε να μαλακώσουμε κι άλλο τελικά και μετά να βάλουμε το μανιτάρι. Ωραία. Θα πάρω ένα γαντάκι, κάτσε λίγο. Ωραία. Θα πάρουμε ένα γαντάκι. Καλή μου Χριστιανά. Για το κοτοπουλάκι. Θες πιρουνάκι μήπως. Θέλω ένα πιρούνι, μπράβο. Λοιπόν. Χρειαζόμαστε και το μπούτι και το στήθος. Πάρε μαχαίρι για να δω πόσο καλό είσαι. Μαχαίρι θέλω. Α, ωραία. Ναι, μαχαίρι θέλω. Χρειαζόμαστε και το μπούτι και το στήθος. Εμένα γενικά μου αρέσει πολύ το στήθος το κοτόπουλο. Αλλά και το μπούτι, ρε παιδί μου, έχει άλλη γεύση. Είναι πιο μαλακό, είναι εμένα πιο ζωηρό. Εμένα πολύ μου αρέσει το μπούτι. Όχι. Δεν μου λες θέλεις να συμφωνήσουμε ποτέ, γιατί δεν γίνεται όμως να διαφωνούμε διαρκώς. Δεν χρειάζεται. Είναι κακό στη σχέση μας. Δεν είμαστε οι ίδιοι, όχι. Δεν μπορούμε να διαφωνούμε. Όχι, δεν παίζουμε ξύλο, δεν παίζουμε σφαλιάρε. Εντάξει, okay. Ξύλο, δεν θα παίξουμε. Μια διαφωνία εντάξει. Νομίζω ότι είναι πολύ φυσιολογικό. Να σου πω κάτι, θα πάρω την πρωτοβουλία και θα τα ρίξω. Μπράβο. Πολύ σωστά. Όχι τίποτα, γιατί θέλω να φάω. Έτοιμο. Και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Εγώ με ένα γάντι ή με ένα μαχαίρι, απλά θα μαντήσω το κοτόπουλο. Όχι μικρές μπουκίτσες, προθέτω. Να έχει μικρέ. Κάνει ό,τι θε, μαδιτό. Το ξέρω τι. Δεν θα συμφωνήσουμε ούτε σε αυτό. Χαμηλώσε λίγο τη φωτιά ακόμα. Ναι. Πολύ ωραία. Θα βάλω στη μέση. Θα τη βάλεις στη μέση. Ωραία. Ωραία. Και όταν νομίζεις ότι δεν παίρνει άλλο τσιγάρισμα, θα σβήσεις με τη σούπα. Και δεν μου λες τώρα αυτό. Εγώ από την εμπειρία μου θα το καταλάβω αυτό. Έχεις αρκετή εμπειρία, πέρα από το delivery που παίρνεις κάθε μέρα. Πού τη βρήκα, μωρέ, την εμπειρία. Τόσο φαγητό παραγγέλνεις απ' έξω. Δεν μου λένε οι άνθρωποι πώς το φτιάχνουν όμως, για να ξέρω. Έχεις πάει αρκετό φαγητό, ρε παιδί μου, οπότε μπορείς να καταλάβεις. Λοιπόν, μαγειρεύει αρκετά. Ένα χρόνο εσύ, που κάνω. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω τι κάνει σπίτι σου. Ψέματα. Εδώ πέρα. Εδώ πέρα με βοηθάς πάρα πολύ. Μ' αρέσει η μαγειρική, είναι ψυχοθεραπεία. Ψυχοθεραπεία είναι άμα το κάνεις όπως το κάνουμε τώρα. Που ένας πειράζει τον άλλο, να γελάμε. Εντάξει, το κάνω και μόνη μου εγώ αυτό. Ναι. Έτσι είναι ψυχοθεραπεία, ναι. Ωραία, μήπως να ρίξω λίγο τη σου πίτσα. Τι λες κι εσύ. Ναι. Πάμε. Ωραία. Λοιπόν, όταν τα λαχανικά είναι τσιγαρισμένα, αδειάζουμε τη σούπα. Έκανα και εφέ. Ωραία. Πάμε. Θα χαμηλώσουμε τη φωτιά. Κάτσε να βγάλουμε και το κρυθαράκι εδώ. Βοήθησε με. Ευχαριστώ. Ωραία. Θα χαμηλώσουμε τη φωτιά πάρα πολύ και θα αφήσουμε τη σούπα απλά να σιγοβράζει. Ο λόγος που το κάναμε αυτό είναι ότι είναι ώρα τελικά να δέσουνε και να πάρει γεύση κι άλλο ο ζωμός. Η σούπα είναι έτοιμη μόλις μαλακώσει το κρυθαράκι και τρώγεται. Θα βάλουμε και το κοτόπουλο μέσα, το οποίο το έχουμε μαδίσει. Αλλά το πιπερώνουμε στο τέλος πλέον. Μπορούμε και στο τέλος, στη μέση, στην αρχή, όπως θέλεις. Okay. Απλά όταν θα βάζεις σαλάτι και πέρεις στην αρχή, θέλει λίγο, γιατί όσο περνάει η ώρα και εξαθμίζεται το υγρό, η σούπα γίνεται πιο αλμυρή. Mm-hmm. Πιπεράτη. Οπότε, βάλει λίγο αλάτι πιπέρι και δοκίμασε. Αλάτι πιπέρι και να δοκιμάσω. Τώρα παίρνω και κουταλάκι. Ξαναλέμε, η διαδικασία να κάνεις μια ωραία ψαρόσουπα. Φυσικά θα μπορούσα να βάλω μέσα σέλινο ή σέλερι, σελινόριζα, γενικά. Πολλά πράγματα. Κοίτα να δεις, το ότι ρίχνεις έτσι το πιπέρι και το αλάτι... Μου το έχεις ξαναπεί, αλλά το ελέγχω σου είπα. Και το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές με το ελέγχω και μετά. Ούψ, sorry, έκανα βλακεία. Τι λες, μπορεί, ναι. Για ποια με παίρνει, για καμιά τυχαία. Μα περίμενα να κατέψω τώρα. Και να δω τον έλεγχο λίγο. Πόσο στοίχημα ότι είμαι φοβερή και χώρα το πέρω σωστά. Θα σου πω αμέσως.
Ναι, για να μου πεις. Περιμένω τη γνώμη σου καρτερικά. Αγκάθα. Τι θα πει τώρα αυτό που μου είπε. Ακριβώς. Λοιπόν, ωραία. Θα αφήνουμε λίγο να βράσει. Λεμονάκι μπόλικο μέσα. Η σούπα θέλει πολύ λεμόνι. Μισό λεπτό, να βγάλω τα κουκουτσάκια. Αν θέλετε να αποκόψετε, μπορείτε όταν η σούπα είναι έτοιμη. Έχει βράσει και είναι τελειωμένη. Δηλαδή έχει τελειώσει, δεν χρειάζεται όλο μαγείρεμα. Okay. Τότε την αποκόβουμε. Το πιο σωστό αυγόκομα για μένα είναι να βάλεις κρόκο. Μπορείς να βάλεις και ολόκληρο το αυγό, αλλά αν βάλεις κρόκο είναι πολύ καλύτερα. Κρόκο, χυμό λεμονιού. Και μόλις η σούπα είναι έτοιμη, την έχουμε κλείσει από τη φωτιά. Ναι. Και σιγά σιγά προσθέτουμε μείγμα. Ζωμό από τη σούπα μέσα στον κρόκο. Εύκολο. Ανακατεύουμε καλά. Ωραία. Όταν ο κρόκος έτσι λίγο αφρατέψει το ανακάτεμα, την ξαναρίξουμε μέσα στη φωτιά. Κλειστή φυσικά η κατσαρόλα και απλά ανακατεύουμε λίγο τη σούπα για να δέσει και να πάρει το αυγολέμονο. Γενικά το αυγολέμονο δεν κόβει, ρε παιδί μου, αν το προσέξεις, και ο μοναδικός λόγος που μπορεί να κόψει είναι η θερμοκρασία. Τίποτε άλλο. Ωραία. Ο κρόκος, βάζω κρόκο γιατί ο κρόκος αντέχει μεγαλύτερη θερμική επεξεργασία. Το ασπράδι ψήνεται σε πιο χαμηλή θερμοκρασία, ο κρόκος πιο ψηλά. Ωραία. Λεμονάκι, θα βάλεις κι άλλο. Βάλε εσύ. Μάλιστα. Ωραία. Τα δύσκολα μου έχεις δώσει σήμερα. Τα δύσκολα. Και τα εύκολα θα σε έχω εδώ. Έχουμε πιατάκι. Πάμε να σερβίρουμε. Περίμενε τώρα να βάλω όλο το λεμονάκι. Λοιπόν, φυσικά και συντηρείτε στο ψυγείο μέσα, αρκεί να βάλετε λίγο κρυθαράκι. Αν βάλετε πολύ κρυθαράκι, πρέπει να γίνει ριζότο πλέον. Όχι μόνο. Σήμερα πρέπει να τη φάτε και γρήγορα. Άκουσα βοήθεια. Εντάξει, ότι χρειάζεστε κάτι. Θέλετε κάτι εδώ στην κουζίνα, Λευτέρη, τι ακριβώς. Θέλω να πω κάτι για το ρύζι και το κρυθαράκι στη μητέρα που με βλέπει. Όταν βάζεις πάντα ρύζι, κρυθαράκι και νομίζεις ότι θέλει κι άλλο, δεν θέλει άλλο. Εντάξει, είναι αρκετό. Okay. Αυτό να θυμάσαι πάθει. Κάθε φορά που κάνεις σούπα. Εντάξει. Τι θέλεις, Λευτέρη μου, πιατάκι. Θέλω να δοκιμάσει. Ναι. Κάτσε λίγο. Ένα πιατάκι. Ξέχωρο. Κουτάλα μας. Έλα, Χριστιανά μου. Κουτάλα μας. Αυτή θέλω. Αυτή είναι για σούπα. Αλλά αυτή είναι μου. Έχει διαφορά. Δεν έχει διαφορά. Μου μυρίζει εξαιρετικά. Τώρα που θα λοιπόν, σερβίρω. Είναι πολύ απλή σούπα. Θα ταιριάζει πάρα πολύ και ο τραχανάς. Θα ταιριάζει να βάλω μέσα τραχανά και θα ταιριάζει να βάλω και σέλινο ψιλοκομμένο. Πάρα πολύ. Και νομίζω έχει και ακόμα περισσότερα θρεπτικά συστατικά από ότι μία απλή κοτόσουπα, ειδικά τώρα που σέρνονται οι ιώσεις κτλ. Ό,τι πρέπει σε σουπίτσα. Να ενδυναμώσουμε τον οργανισμό μας με το καροτάκι, το χρώματα. Χρώματα. Βιταμίνες. Έτσι δεν είναι. Δεν σου βάλα πολύ, μην νιστάξεις. Γιατί να νιστάξεις από τη σούπα. Όταν τρως νιστάζεις. Ναι, πρέπει να φας μια κατσαρόλα σούπα για να νιστάξεις. Έλα μωρέ και εσύ μια κατσαρόλα, υπερβολικό σου. Φέρε μου. Να βάλουμε λίγο να δοκιμάσουμε. Για βάλει να μας πεις τη γνώμη σου. Να πάρει και στο καλάκι εδώ. Πάρεις, θα πάρω τι άλλο τώρα να πω για τη σούπα. Τι γενικά εμένα μου αρέσουν οι βελουτέα, αλλά προτιμώ να βλέπω τι τρώω. Ναι. Δηλαδή προτιμώ να έχω τα λαχανικά ψιλοκομμένα και να βλέπω τι έχει μέσα. Okay. Οι σούπες οι περασμένες. Για πες καλό. Φοβερή, δοκίμασες. Θα το δοκιμάσω τώρα, φάεις. Ναι, δοκίμασε λίγο από εδώ. Φέρ το τώρα, θα το πάρω όμως. Πάρτο. Δεν στο δίνω εσένα. Είναι εξαιρετική, πολύ ζεστή, ό,τι πρέπει. Ασχέτως ότι έξω έχουμε νοτιά, αλλά δεν ξέρω το κλίμα γενικότερα. Ναι. Και είναι να φυσήξω. Κοίτα, είχα βγάλει τη συνταγή όταν είχε κρύο. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Θα φύγει λογικά. Ελευθερή, αύριο μεθαύριο, τι λέμε. Νομίζω. Ναι. Κάτσε. Τώρα με ακούτε. Χαλήσι. Ένα. Δύο. Τέσσερα. Ένα. Πώς την έκανες. Ωραία. Τέλεια. Καλή την είναι πεντανόστιμη. Και το κρυθαράκι μέσα. Φίλες και φίλοι, δοκιμάστε τη, φτιάξτε τη για τα παιδιά, για την οικογένεια. Κάτι ζεστό. Εγώ θα βάζω πιο πολύ λεμόνι, βέβαια, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το λεμόνι. Λεμόνι όσο θέλετε. Γενικά και μπορείτε να κρατήσετε και ζωμό στην κατάψυξη. Δηλαδή μπορείτε να αξιοποιήσετε ακόμα και τα κόκαλα που είναι μέσα, να τα σπάσετε κι άλλο, να τα ξαναβράσετε, να βγάλετε κι άλλο ζωμό και να έχετε το ζωμό στην κατάψυξη. Και όταν θέλετε, ξεπαγώνετε και απλά βράζετε και μέσα λαχανικά και έχετε μια σούπα λαχανικών με ζωμό κοτόπουλο. Όχι, είναι πάρα πολύ νόστιμο και έχεις δίκιο στο ότι είναι καλύτερα να φαίνεται το κομματάκι, είναι πιο πλούσιο. Ποτέ μια ζεστή σούπα κοτόπουλου δεν ήταν τόσο χορταστική, φίλε και φίλοι. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, καλέ μας Θέμο. Λοιπόν, φιλιά, τα λέμε Τετάρτη. Τι θα κάνουμε? Δεν ξέρω. Το σταυρό μου, κατάλαβα. Θα δούμε. Εντάξει, πάρε το χρόνο σου να αποφασίσεις. Ευχαριστούμε, Θέμο. Καλή εβδομάδα. Φιλιά. Καλή όρεξη. Πάμε σε break, φίλες και φίλοι. Όλες οι συνταγές ξέρετε στο YouTube και στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram. Όλες οι συνταγές του Θέμου είναι εκεί. Μην αλλάξετε κανάλι,